αν σήμερα ζήτησα να πάρω το λόγο, είναι και για ένα επιπλέον λόγο. Και τελειώνω με αυτό. Γιατί και στο σημερινό νομοσχέδιο βάζεται εμβόλυμα ακόμα ένα άρθρο προς ψήφιση που αφορά τη Λάρκο. Και μέσα σε αυτή την αίθουσα, αλλά και έξω από αυτή, όταν μιλάμε για Λάρκο, μιλάμε για το έγκλημα στη Λάρκο. Ένα έγκλημα που έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μητσοτάκη, χωρίς αυτό να σημαίνει πως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις είναι αθώες για αυτό το έγκλημα. Άλλη μια λοιπόν τροπολογία, ένα ακόμα άρθρο για το έγκλημα στη Λάρκο. Σήμερα, 28 Εβδόμου του 2022, αξιοποιώντας την προηγούμενη κατάπτυστη τροπολογία που ψηφίστηκε τον Ιούνιο από μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που εκφράζει μια μειοψηφία μέσα στο λαό της τάξης του 39% πριν τρία χρόνια, που δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς είναι αυτό σήμερα, ο ειδικός διαχειριστής που ορίσατε απολύει όλους τους εργαζόμενους. Από αύριο, 29 Εβδόμου, όλοι οι εργαζόμενοι της Λάρκο θα βρίσκονται στην παραπέρα ανασφάλεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οι οποίες συμβάσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν την ανανέωση των 5 μηνών συνολικά, με ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και αυτές να μην είναι για όλους. Πατώντας την άλλη προηγούμενη τροπολογία, αυτή του Φλεβάρη του 2020, βάλατε χέρι στις αποζημιώσεις των εργαζομένων, στο μόχθο μιας ζωής. Τους κλέψατε ολόκληρα τα ποσά από τα ασφαλιστήρια ζωής σε μια αιματοβαμμένη επιχείρηση. Τους κλέψατε τα μισά των αποζημιώσεων με το νόμο 4093 του 12 και το 1 έκτον του υπολείπου με το άρθρο 21 του νόμου 4664 του 2020. Η Λάρκο καθαρή από εργαζόμενους με δικαιώματα βγαίνει στο σφυρί. Δεν σας φτάνει όμως μόνο αυτό. Τα αφεντικά σας θέλουν κι άλλα και εσείς τα δίνετε απλόχερα. Οι περιβόητοι διαγωνισμοί για τη Λάρκο πήραν ακόμα μια παράταση και ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Ανάλογα με τις ορέξεις των αφεντικών, εγχώριων και ξένων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα εκτελεστικά όργανα της Deloitte, της ειδικής διαχείρισης, αυτοί που φωτογραφίζονται στο σημερινό άρθρο του νομοσχεδίου που φέρνεται για ψήφιση και τους απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, έχουν ήδη βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό τους. Πρώτες ύλες αναγκαίες για την παραγωγή, μάλιστα χρυσοπληρωμένες όπως ο Γιάνθρακας, είναι έτοιμες να φορτωθούν από το λιμάνι του εργοστασίου στη Λάριμνα. Τις επόμενες μέρες αναμένεται η φόρτωση και της παραγωγής και υποπροϊόντων αξίας. Οι εργαζόμενοι μέχρι σήμερα έχουν καταφέρει να σταματήσουν τη φόρτωση του Γιάνθρακα και είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν ακόμα και τα ντουβάρια και θα το κάνουν γιατί δικά τους είναι. Οι εργαζόμενοι ζητούν εκτός των άλλων συγκεκριμένα σχέδιο συντήρησης, προετοιμασίας επαναλειτουργίας με όλους τους εργαζόμενους στην εργασία και τις βάρδιες. Αυτά πρέπει να εξασφαλίσει και ο ειδικός διαχειριστής και να δεσμευτεί η κυβέρνησή σας. Συγκεκριμένο σχέδιο συντήρησης, προετοιμασία επαναλειτουργίας με όλους τους εργαζόμενους μέσα και τους εργολαβικούς και με τις βαρδιές τους. Τα είπαν και σήμερα οι εργαζόμενοι. Σας τα είπαν αυτά οι εργαζόμενοι κύριε Σκρέκα την προηγούμενη εβδομάδα και περιμένουν απάντηση. Ζητούν συνάντηση να μεταφέρουν την εικόνα και σε εσάς κύριε Μητσοτάκη. Εσείς επίσης κύριε Σταϊκούρα που είστε και από τον νόμο υπεύθυνος και έχετε τάχα ιδιαίτερες ευαισθησίες για τη Λάρκο, φυσικά λόγω της εκλογικής σας περιφέρεια. Γιατί δεν μιλάτε? Μιλήστε, με δική σας υπογραφή όλων και πρόταση μπήκε η Λάρκο σε αυτό το αδιέξοδο. Κύριε Γεραπετρίτη, θα απαντήσετε σε αυτά που σας έχουν ήδη μεταφέρει. Όχι μόνο κάνετε όλοι τον Κινέζο, αλλά προκλητικά φέρνετε για ψήφιση και αυτό το άρθρο σήμερα. Οι εργαζόμενοι έτσι κι αλλιώς θα είναι σε συνεχή ετοιμότητα. Αλήθεια, έχετε το πολιτικό ανάστημα να τους δείτε, να τους κοιτάξετε στα μάτια και να τους πείτε την αλήθεια? Φέρνετε για ψήφιση την νομιμοποίηση της όποιας παρανομίας σήμερα. Ούτε την εγγύηση του κράτους να καταβάλει στους συγγενείς των θυμάτων της Λάρκων αποζημίωση δεν βάλατε μέσα. Τόση ηθική έχετε. Από τη λίστα πιστωτών και το αντίτιμο τους λέτε. Ξέρετε πως είστε υπόλογοι, όχι μόνο ηθικά και πολιτικά. Θα είστε υπόλογοι πλέον
και ποινικά εάν συνεχίσει το πλιάτσικο που κάνετε σε δημόσια περιουσία, αφού δίνετε και το OK σήμερα στον ειδικό καθαριστή να προβεί και σε ενέργειες που προφανώς συναποφασίσατε κατά της ζωής, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, κατά των συμφερόντων συνολικά του ελληνικού λαού. Να είστε σίγουροι όμως, οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται σε ετοιμότητα. Από προφορικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις έχουν χορτάσει. Έργα θέλουν, τη δουλειά τους θέλουν, τα δικαιώματά τους θέλουν, τη ζωή τη δική τους και των οικογενειών τους διεκδικούν. Σας ευχαριστώ.